Και πάμε στη μεγάλη κεντρο αριστερά, όπου πραγματικά α, κουνιούνται τα νερά. Ναι, να ξεκινήσουμε λίγο από το ΠΑΣΟΚ που οι εξελίξει είναι συνεχιζόμενε, ραχδαίε. Έχουν σήμερα, το είπαμε και χθε, συνεδρία του Πολιτικού Συμβουλίου και κοινοβουλευτική ομάδα στι 12. Ε, εκεί δεν προβλέπονται ψηφοφορίε, Νικόλ. Όλα δείχνουν βεβαίω ότι η σημερινή κόντρα θα αφήσει ένα αποτύπωμα, αν θέλει, στην επόμενη. Κοίταξε, μέρα. θα είναι το πρώτο κραστέ, το πρώτο Σωστά. πεδίο ευθεία αναμέτρηση Σωστά. του Νίκου Ανδρουλάκη, με όσα από τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ τον αμφισβητούν και ζητούν εκλογή ηγεσία. Και το ρεπορτάζ λέει ότι ο Νίκο Ανδρουλάκη θα κοιτάξει. Να πετάξει όσο πιο μακριά μπορεί την μπάλα. Έχει ήδη επικαλεστεί το καταστατικό του κόμματο που λέει ότι οι εκλογέ πρέπει να γίνουν το Φεβρουάριο του 25. Είναι όμω εξαιρετικά πιθανό, γιατί αυτά τα σενάρια δεν τα λέμε εμεί. Κυκλοφορούν όπω καταλαβαίνει από κύκλου χαριλάου τρικούπι για συγκεκριμένου λόγου. Είναι πάρα πολύ πιθανό λοιπόν να δούμε να προκυρήσονται εκλογέ. Όχι τόσο όμω πια. Έχει υποχωρήσει εκείνο το σενάριο που λέγαμε για τον Ιούλιο που είχε κυκλοφορήσει. Ε, ήταν αρχή. το σενάριο του προεδρικού ευνηδιασμού ότι καθαρέ λύσει. Εδώ και τώρα, αλλά είναι ένα σενάριο το οποίο βάζει ε, ναι. και πάσχει ε, πολιτικά από πάρα πολλέ πλευρέ. Δεν, Δεν νομίζω προχωράει. ότι θα επιμείνει ο κύριο Ανδρουλάκη αυτό. Ναι, απείλησε βεβαίω με διαγραφέ μετά την Κεντρική Επιτροπή ε, για όσου έχουν τοξικό λόγο. Και το λέω αυτό γιατί. Γιατί το ρεπορτάζ λέει, Νικόλα, ότι στην Κεντρική Επιτροπή έχει του αριθμού. Εγώ τουλάχιστον αυτό έμαθα χθε. Ότι έχει ε... του αριθμού και ότι όποια απόφαση πάρει η Κεντρική Επιτροπή θα θελήσει η προεδρική ομάδα να γίνει σεβαστή. Ενώ είναι αμφίβολο αν οι αριθμοί βγαίνουν στην κοινοβουλευτική ομάδα. Θα έχει ενδιαφέρον να το δούμε και αυτό σήμερα. Βεβαίως. Θα είναι και μια πρώτη καταμέτρηση συσχετισμών στρατοπέδων και συμμαχιών, Εκείνη η κοινή συνεδρίαση Πολιτικού Συμβουλίου και Κοινοβουλευτική Ομάδα. Όπω είπε και εσύ, όμως, η τελική αναμέτρηση θα γίνει στην Κεντρική Επιτροπή στο τέλο του, του μήνα. Με αυτή την προοπτική υπάρχει έντονο παρασκήνιο και ζυμώσει μεταξύ στελεχών. Τρία σενάρια είναι στο τραπέζι. Το ένα, μάλλον, ακυρώνεται αυτό για τι εκλογέ τέλο Ιουλίου. Το επόμενο φθινόπωρο και τουλάχιστον μέχρι τα τέλη του χρόνου. Και το τρίτο, αυτό που θα επιθυμούσε ο Νίκο Ανδρουλάκη, αλλά νομίζω ότι και αυτό δεν μπορεί να προχωρήσει, να πάει καταστατικά στο τέλο του 2000. Όχι νέο, ναι, 25, 2025, 1,5 χρόνο με το Πασόκ σε και έναν πρόεδρο σε διαρκή ναι. αμφισβήτηση. Μάλλον δεν βγαίνει, μάλλον σε κομματική εξαήλωση μπορεί να οδηγήσει παρά σε ανάνυψη. Και θα έχει ενδιαφέρον σήμερα να ακούσουμε τι θα πει και ο Γιώργο Παπανδρέου. Ε, έτσι θα έχει το ενδιαφέρον αυτό, ο πρώην τι θα πει θα είναι παρόν ο κύριος Παπανδρέου. Θα είναι παρόν. Ομάδα. Ναι, μην ξεχνάμε ήταν και εκείνο στη διάσκεψη uh, Τσίπρα και είναι γνωστό ότι πιστεύει στην ανασύνθεση του χώρου τη uh, κεντροαριστερά. Και έδειξε χθε από την διάσκεψη του Ινστιτούτου Τσίπρα ω μοντέλο την ένωση τη γαλλική αριστερά. Και κέντρο αριστερά, Ενώπιστων εθνικών εκλογών. Και τι είχαμε, Νικόλα Λό, ε, για να περάσουμε λίγο και στο Ινστιτούτο του Αλέξη Τσίπρα, ε, που εκεί γίνονται οι ζυμώσει, πρέπει να πούμε οι περισσότερε. Ε, είχαμε μια απάντηση, για να ξεκινήσουμε από εκεί, από τον Χάρη Δούκα, στον uh, Νίκο Ανδρουλάκη. Ο οποίος... Μια πρώτη απάντηση. Μια πρώτη απάντηση, γιατί περιμένουμε και μια δεύτερη σήμερα. Θα παρουσιάσει, ένα βιβλίο, uh, θα παρουσιάσει το βιβλίο του Γιώργου uh, Σιακαντάρη uh, από την Ανανεωτική Αριστερά. Και εκεί όλοι λένε ότι uh, θα δώσει το στίγμα ο κύριο Δούκα για το θα κάνει. Και ποιο πρώτη... είναι το ζητούμενο, αν θα είναι ή δεν θα είναι υποψήφιο ο Δημαρχό Αθήνα για την ηγεσία του Πασόκο ο κύριο Χάρη Δούκα. Και αναμένουμε επίση να ανοίξουν τα χαρτιά του και οι υπόλοιποι δυνάμοι υποψήφοι. Εδώ παίζει δυνατά το όνομα του κύριου Παύλου Γερουλάνου και ο κύριο Μανώλη Χρυστοδουλάκη έχει εκδηλώσει πρόθεση. Και ποια ήταν η πρώτη. Να δούμε, α... α... δούμε όμω ναι, και... το έχουμε... πρώτο στίγμα από τον κύριο Δούκα. Ακριβώ. Είπε ότι η διαφορετική άποψη είναι πλούτο, δεν είναι τοξικότητα. Έχουμε τους... Και εξελίχθη ω μήνυμα, να το δούμε. Να προσπαθήσουμε πάρα πολύ και να συζητάμε ανοιχτά και καθαρά για όλα τα θέματα και να έχουμε τις απόψεις μας για να μπορέσουμε να φτιάξουμε μια κοινή συνισταμένη. Η διαφορετική άποψη είναι πλούτος. Η διαφορετική άποψη δεν είναι τοξικότητα. Και το δεύτερο είναι πρέπει να προσπαθούμε σε κάθε βήμα να δημιουργούμε προοδευτικές συγκλήσεις για να είμαστε αποτελεσματικοί